ενός αιώνα του τεχνικού επιμελητηρίου, του μεγαλύτερου τεχνικού επιμελητηρίου της Ελλάδος. Γίνεται μια ενημερωτική καμπάνια σε όλους σχεδόν στην Ελλάδα, με τη συνεργασία όλων των τοπικών τμήματων και των περιφερειακών τμήματων, για το έργο των μηχανικών και τη συμβολή του ΤΕΕ στην ανάπτυξη της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα με ένα κεντρικό σύνθημα ότι πέρα από τα 100 χρόνια ενός αιώνα του τεχνικού επιμελητηρίου, σαν σημαντικό σύμβουλο του ίδιου του κράτους, και το κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις ίδιες υπηρεσίες με νέα δεδομένα, ακολουθώντας την ψηφιακή εποχή που έρχεται, την προστασία του περιβάλλοντος και όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την σημερινή εποχή μας. Εξεχρονίζονται οι μηχανικοί. Είναι αναγκαίο να εξυγχρονιστούμε. Αν δεν εξυγχρονιστούμε και αντίστοιχα οι παροχές που είναι από το ΤΕΕ και του ελληνικού κράτους προς τους όλους τους μηχανικούς, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα, δεν μπορούν να έχουν να καταρρεύσουν. Ό,τι δεν εξελίσσεται άλλωστε, πεθαίνει. Είναι κλασικό. Επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα των όλων των ηλεκτρονικών σημαντικών έργων και υποδομών που έχουν επιτευχθεί προς όφελος και των πολίτη κυρίως, όχι μόνο για τους μηχανικούς, είναι ότι ξεκινάει και στο νομό Σερών η ψηφιοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών της δόμησης. Όλη αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών να ζητάνε αντίγραφα, να περιμένουν φωτοτυπίες, ακόμη και η δυσκολία των ίδιων των συναδέρφων μηχανικών να έχουν πρόσβαση στους φακέλους, όλα αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα με την ψηφιοποίηση των φακέλων. Καλά, αυτό που έχετε ιδεατό θα γίνει όμως, δηλαδή το ξεκινάει στο νομό Σερών. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει πιλωτικά η πρώτη δράση από το αρχείο της δόμησης, το οποίο είναι και πιο μικρό και έχει διαμορφωθεί ήδη ο χώρος. Μέσα τέλος του μήνα έχει προγραμματιστεί ο εξοπλισμός, τα σκάνερ και όλο το απαιτούμενο υλικό που θα χρειαστεί για την ψηφιοποίηση όλων των χειρόγραφων φακέλων. Μιλάμε ετών φάκελοι, ίσως και σε κάποια κάκιστη κατάσταση κάποιοι από αυτούς, και θα συνεχιστεί με το κεντρικό αρχείο της ειδών Σερών που απασχολεί σχεδόν όλους τους υπόλοιπους δήμους. Μιλάμε μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά προς τους πολίτες, θα έλεγα, από την κυβέρνηση και από το ΤΕΕ, καθώς θα μειώσει κατά πάρα πολύ τον χρόνο. Το ιδιαίτερο θα ήθελα να πω για την ευχή, το εγχείρημα που υλοποιείται, είναι ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση του προγράμματος που έτρεξε με την ψηφιοποίηση των αρχείων ήταν μόνο το στέλεχος και κάποιων αρχιτεκτονικών σχεδίων, στο νομό Σερών θα γίνει ψηφιοποίηση όλων των μελετών, δηλαδή όπως μηχανολογικών σχεδίων ή στατικών μελετών, έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ένα πλήρη φάκελο. Με τον ίδιο σκοπό που ήταν, είναι και θα είναι πάντα το παρόν και το μέλλον μιας καλύτερης Ελλάδας. Σήμερα, με πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά από έργα ορόσημα που έχουν ήδη παραδοθεί ή βρίσκονται σε τροχιά ολοκλήρωσης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δείχνει τον δρόμο για μια σύγχρονη και βιώσιμη χώρα, προσφέροντας νέα, απαραίτητα εργαλεία στην πολιτεία, τους μηχανικούς, τους πολίτες. Υλοποιεί